πλέον οδεύουμε ολοταχώς προς την φάση των νοκάουτ αγώνων. Η προσμονή όλες αυτές τις μέρες από τους φιλάθλους, τους δημοσιογράφους και όσους ασχολούνται με τον αγώνα αυτό ήταν μεγάλη. Τώρα σειρά έχει η δράση μέσα στο γήπεδο. Τα χρώματα των Νερατζούρι δίνουν υπέροχα όλο το γήπεδο. Είμαστε φυσικά στο περίφημο Τζουζέπε Μεάτσα. Για όσους απομακρύνθηκαν για λίγο από τις θέσεις τους, το μάτς ξεκίνησε. Γκρίτσμαν, Βεσίνο θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Μπρόζοβιτς, Νταμπρόζιο. Ωραία τρίπλα έκανε εδώ. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Μπρόζοβιτς. Μπρόζοβιτς θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Έβαλε σωστά εκεί το πόδι του και κέρδισε τη μονομαχία. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Αλέξης Σάντσες. Αλέξης Σάντσες ψάχνει τη συγκύπτωση. Να και το σουτ τώρα! Εδώ έκαναν μια πολύ καλή ευκαιρία. Πολύ θεαματική φάση. Τον έβγαλε οριακά στην πλάτη της άμυνας. Αλλά βέβαια αυτός δεν μπόρεσε να σκοράρει. Πολύ καλή πάσα. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Γκοντίν. Ευκαιρία ο Πολιτάνο. Δεν καταλαβαίνει από σκληρά μαρκαρίσματα αυτός ο παίκτης. Μπράβο του. Πολιτάνο. Καλή σκέψη του εδώ. Άστοχη η σέντρα από επιχείρηση. Κάνει τη μακρινή παλιά. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Ντεβράι. Νταμπρόζιο. Σουάρες. Αυτό πρέπει να είναι φάουλ. Ναι, είναι. Νταμπρόζιο. Καμία αλλαγή ακόμα στον πίνακα του σκορ. Το 0-0 παραμένει. Αλλάζει παιχνίδι. Μπρόζοβιτς. Βγαίνουν μπροστά. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας του. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Νταμπρόζιο. Φοβερός έλεγχος της μπάλας. Κλέβει την μπάλα. Τη στέλνει μακριά. Ναι, πέρασε η παλιά. Γκρίτσμαν. Οδεύουμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το αποτέλεσμα είναι ακόμα κολλημένο στο 0. Σκρίνιαρ. Πέντε λεπτά ακόμα στο πρώτο ημιχρόνο. Πολιτάνο.
Στέλνει την μπάλα μπροστά. Λεγκλέ. Ο Γκρίτσμαν με την μπάλα. Η μπάλα στον Σουάρες. Βεσίνο. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Μπαρσελόνα θα πάει στην ανάπαυλα χωρίς να έχει καταφέρει να πετύχει το γκολ με το οποίο θα αντιμετώπιζε τη συνέχεια με άλλον αέρα. Τώρα και οι δύο ομάδες θα ξεκινήσουν από εκεί που άρχισαν. 0-0. Κανείς δεν έχει σκοράρει. Τα πάντα στο 0 ακόμα. Η δράση εδώ ξεκίνησε και πάλι. Συνήθως επικεντρωνόμαστε στην επίθεση, αλλά ξεχνάμε πως παίζουν και αμυντικοί στο παιχνίδι. Και σήμερα... Λουίς Σουάρες! Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Μπορεί να μην απειλήθηκε ιδιαίτερα τώρα ο goalkeeper, αλλά ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να δεχτεί γκολ από τέτοια σούτ. Ξεχύνεται μπροστά. Σάντσες! Κέρδισαν το πλάγιο. Η μπάλα στον Μπρόζοβιτς. Πάει να βρει κάποιον σε θέση φόρ με αυτή τη σέντρα. Λουίς Σουάρες επεμβαίνει πολύ αποτελεσματικά και αναχαιτίζει μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση. Βεσίνο. Πολιτάνο. Κάνει μια δυναμική κούρσα από τα δεξιά. Για να δούμε. Έγινε παράβαση και κέρδισε ένα φάουλ εδώ ο επιτιθέμενος. Αυτό είναι πλάγιο. Ψάχνει για καπνού κακού. Αυτός ο παίκτης είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι. Θέλει προσοχή. Στάθηκε πολύ καλά στον αέρα, αλλά δεν μπόρεσε να τη βρει όπως ακριβώς θα ήθελε. Αρτούρ. Γκρίσμαν. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Βεσίνο. Το βρήκε ωραίο συμπαίκτης του. Λουκακού. Θα πασάρει προς τα δεξιά. Δυνατότητα σέντρας από τα άκρα. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Μπρόζοβιτς. Θα στείλει δίπλα του την μπάλα. Θα πάει προς τα μέσα την μπάλα. Η σέντρα ήταν σωστή, αλλά η άμυνα ήταν τόσο συμπαγής που δεν μπόρεσε κανένας επιθετικός να πάει προς την μπάλα. Πικέ. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Τελικά, ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Θα πρέπει να σεντράρει τώρα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Πολιτάνο. Βεσίνο. Θα το καρφώσει.
Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Μπρόζοβιτς. Πολιτάνο τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Τον άδειασε κανονικά. Μπορεί να βγάλει τη σέντρα εδώ. Να η σέντρα. Θα εξαπολύσει το σου. Τι γκολ πέτυχε. Τι να πεις μετά από ένα τέτοιο γκολ. Τα λόγια είναι περικά. Ω Θεέ μου. Ένα γκολ είναι πάντα ευπρόσδεκτο. Αλλά όταν έρχεται προς το τέλος του αγώνα, τότε γίνεται ο απομηχανής θεός. Το βίντεο αυτού του γκολ θα κάνει το γύρο του κόσμου απ' έξω. Το 1-0 είναι πλέον γεγονός. Για να δούμε και τη συνέχεια. Ο κίνδυνος τώρα για αυτούς είναι η κούραση. Θα πρέπει να προσέξουν πώς θα διαχειριστούν αυτό τον παράγοντα στα τελευταία κρίσιμα λεπτά. De Vrij θα κάνει τη μακρινή παλιά. Αρτούρ. Κρίσμαν. Κατάφερε και την κράτησε. Χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, θα έλεγα, και οξυδέρκεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Πικέ. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Την μπάλα στο το σούτ. Αν σημάδευε λίγο καλύτερα, μπορεί και να το είχε βάλει. Τη στέλνει μακριά. Νταμπρόζιο. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η μπάσα. Λουκακού. Επιχειρεί το σου. Τώρα έχουν ξεκάθαρα πια τα ηνία του αγώνα. Και δύσκολα θα τα φτάσουν. Κρίμα εδώ για τον τερματοφύλακα. Είδε την μπάλα τελευταία. Αυτό ήταν το τέλος. Και λίγοι με ήττα. Πάλεψαν πολύ καλά μέχρι το τέλος. Οι παίκτες τα έδωσαν όλα. Αλλά δεν μπόρεσαν να πάρουν το αποτέλεσμα που ήθελαν. Γνώμη μου είναι πως έχασαν γιατί δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του αγώνα. Παραδείγματος χάρη, ενώ είδαν ότι ο αντίπαλος.